Ζητηματολόγιο. Ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά καίει εδώ και αρκετούς μήνες τον κόσμο της χείου μας, τους ανθρώπους μας. Έχουμε ζητήσει κατ' επανάληψη κάποιες παρατάσεις οι οποίες εδόθησαν. Το ζητούμενο όμως είναι ότι όπως φαίνεται πλέον χαρακτηριστικά ότι ο χρόνος δεν επαρκεί. Για παράδειγμα, η τελευταία παράταση λήγει 15 Ιουλίου. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν επαρκεί ο χρόνος. Όχι μόνο ο χρόνος. Αυτό το οποίο είχα επισημάνει εξ αρχής είναι ότι σε πολύ δύσκολη περίοδο, οικονομικά, κοινωνικά, ειδικότερα το οικονομικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί τους ανθρώπους μας, γιατί το χρηματολόγιο γίνεται σε μια περίοδο ισχνών αγελάδων. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι απαιτούνται χρήματα για να γίνει η χρηματογράψη και να πάει ο κάθε συμπολίτης μας στο χρηματολόγιο να καταγράψει την περιουσία του. Και είναι χρήματα αυτά τα οποία μπορεί να ξεκινάνε από 200, 300 έως 1000 και έως 2000 ευρώ ανάλογα με το πόσα χωραφάκια, τα οποία δεν είναι περιουσία και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, έχει ο κάθε συνάνθρωπός μας και υποχρεούται να τα δηλώσει, γιατί αν δεν τα δηλώσει θα τα χάσει. Χθες λοιπόν για μία ακόμη φορά έστειλα μία επιστολή στην χρηματολόγιο ΑΕ και φυσικά θα αποταθώ και σε όλους τους συναρμόδιους. Θα μου πείτε, έχουμε εκλογές 7 του μηνός, έχουμε αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Αυτό φυσικά είναι και για τη συνέχεια, γιατί δεν πρόκειται να μείνει έτσι. Φυσικά και θα επανέλθω με οποιαδήποτε ιδιότητα, είτε του Αντιπεριφερειάρχη είτε του Δημάρχου. Είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να το αφήσω. Εγώ ζητώ να γίνει νομοθετική ρύθμιση, γιατί εδώ που έχουμε φτάσει, πέρα από τις μικρές παρατάσεις, πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση για να δοθεί μια μεγάλη παράταση, η οποία να φτάνει τον ένα χρόνο ξεκάθαρα, για να γίνει και το κουμάντο από τον καθένα και από την κάθε μία από εμάς, για να μπορέσουμε τελικά να ανταποκριθούμε και να ανταποκριθούν οι άνθρωποι μας. Μιλάμε λοιπόν για νομοθετική ρύθμιση για να διορθωθεί και να τελειώνει μία και έξω αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα. Θέλω δε να τονίσω εδώ και να υπενθυμίσω ότι το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν δηλώσει την περιουσία τους στοιχείο είναι κάτω από το 15%. Που σημαίνει λοιπόν ότι δεν μπορούν να οξύνουν τα πράγματα και από πλευράς χρηματολόγιο ΑΕ, αλλά και από πλευράς συντηνόντων, γιατί τελικά θα είναι άκυρο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Συνεπώς χρειάζεται συμπαράσταση, χρειάζεται συνεργασία για να μπορέσουν τελικά και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη δυσκολία που λέγεται χρηματογράφηση. Είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε και πρέπει να γίνει. Όμως ξύπνησαν ξαφνικά μετά από 18 χρόνια, το 2002, με όλα τα γνωστά ευτράπελα τα οποία συνέβησαν τότε, και σε χρόνο τετέ θέλουν να τελειώσει. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα, εμείς είμαστε εδώ, ένα εγρηγόρση, θα επιμείνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, νομοθετική ρύθμιση λοιπόν, να δοθεί ένας χρόνος παράταση τουλάχιστον, για να μπορέσουμε τελικά και να μπορέσουν οι άνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας, να ανταποκριθούν σε αυτό το τόσο μα τόσο σοβαρό ζήτημα.